Αυτές οι δύο μεγάλες προσωπικότητες, τέλος πάντων, με τις δύο πολύ διαφορετικές ιδεολογίες, ακούστε τις δηλώσεις τους. Δηλώσεις τους σε ανύποπτο χρόνο, έτσι, σε άσχετο χρόνο. Μία ο ένας, θα αναγνωρίσετε τις φωνές, μία ο άλλος. Παιδιά, ακούστε τι λένε, είναι απίστευτο, έτσι. Οι δύο αυτοί διαφορετικοί. Πάμε. Αν σήμερα παγώσουμε τους μισθούς, θα παγώσουμε την αγορά. Αν σήμερα παγώσουμε τους μισθούς, θα παγώσουμε την αγορά. Αν αυξήσουμε τους φόρους στη μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την αγοραστική της δύναμη. Αν αυξήσουμε τους φόρους στη μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την αγοραστική της δύναμη. Θα βαθύνουμε την ύφεση. Θα μειώσουμε τα έσοδα του κράτους. Θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης. Γιώργο, προχώρα, άλλαξε τα όλα. Αντώνη, άλλαξε τα όλα. Πιστεύουμε ότι απαιτείται, ότι χρειάζεται αληθινή επανάσταση. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κυριολεκτικά μια επανάσταση. Του κόλλου. Δεν είναι απίστευτο. Πόσο μαλάκες νιώθουμε όλοι μας. Πλάκα μας. Πόσο μαλάκες νιώθουμε, αλήθεια. Αυτά μάλλον τα μάθαμε στο ίδιο μάθημα στο κολέγιο που ήταν συγκάτοικοι και ήρθαν μετά να τα πούν ξεχωριστά. Μπορεί, ναι, να μάθουμε. Η οικονομία έχουν τον ίδιο λογογράφο. Έπεσε το χαρτί του ενός στα χέρια του άλλου. Ακούσατε τις δύο διαφορετικές πολιτικές που προτείνουν τα δύο μεγάλα κόμματα αυτής της χώρας. Γιατί διαφωνούμε με το μνημόνιο? Το έχουμε εξηγήσει επαρκώς. Αλλά θα μου επιτρέψετε να επικαλεστώ και τη συνηγορία άλλων. Πόσο μαλάκες νιώθουμε όλοι μας. Όπως για παράδειγμα ενός πολύ γνωστού σε όλους σας προσώπου που είπε πρόσφατα το εξής καταπληκτικό. Πόσο μαλάκες νιώθουμε όλοι μας. Αν σήμερα, λέει το πρόσωπο αυτό. Πόσο μαλάκες νιώθουμε όλοι μας. Παγώσουμε τους μισθούς, θα παγώσουμε την αγορά. Αν αυξήσουμε τους φόρους στη μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την αγοραστική της δύναμη, θα βαθύνουμε την ύφεση, θα μειώσουμε τα έσοδα του κράτους, θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης. Αλήθεια, ποιος τα είπε αυτά και κατά λέξη μάλιστα? Όχι εγώ, ούτε κάποιος εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Πόσο μαλάκες νιώθουμε όλοι μας. Πέρσι από το Σεπτέμβριο, από αυτό εδώ το βήμα, ο κύριος Γεώργιος Παπανδρέου είπε αυτά που μόλις σας διάβασα. Πόσο μαλάκες νιώθουμε όλοι μας. Πόσο μαλάκες.